Πάλι με έφτιασε σήμερα. Δεν μπορεί να βγαίνει μαζί μου. Μαζί μου. Και με την πρώτη ευκαιρία να ξεπορτήσει κι εγώ δεν ξέρω για πού. Αμάρ, Κλέρι. Εγώ είμαι ζυγός. Αέρας. Εσύ νερό. Ο αέρας με το νερό ενώνονται και γίνεται. Φίχτρα. Και πάλι θα εμφανιστεί μετά από δύο μέρες σαν να μην τρέχει τίποτα. Τελικά θα πάμε σινεμά. Τι σινεμάκια ίδιος τώρα. Τι είμαστε, τίποτε λαϊκοί. Να πάμε να στυνόμαστε στην ουρά εκεί με τον Κοσμάκι. Και πρέπει εγώ να τον ανεχτώ αν δεν θέλω να μείνω πάλι μόνη μου. Αλλιώς τι επιλογές έχω. Μήπως τον κούκλο του μπαρ. Τι λέει το πρωτόκολλο για τον πρώτο ραντεβού? Λέει ότι το αγόρι κάνει τον καλό και ταΐζει μύδια το κορίτσι έχοντας ταπεινά κίνητρα. Να μην το κάνω μαζί του αμέσως και με περάσει για τσουλή. Δεν είναι θεός. Τα λέμε λοιπόν. Κούκλος. Δεν είσαι με τα καλά σου. Αυτός δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Σκοτώνει και δεν πληρώνει. Η δικιά σου. Έχω βάλει με τον νου 10 πόντους ουρανού. Υπάρχει κανείς να με βοηθήσει? Τι κοιτάς, καλέ? Από φαναρτζίδι που ξεκίνησα. Τα γράφω όλα μες στο βιβλίο. Σίγουρα όχι, φίλη μου η Κλέρ. Κανένας Βαγγέλης δεν θα με κάνει εμένα να παχύνω. Όχι, Βαγγελάκι μου. Ούτε η κυρία Χαρίκλια. Μαντάμ Χάρης. Εδώ είμαστε. Δεν μπορεί να φταίω μόνο εγώ. Τρεις φορές μου το έκανε χωρίς να μου έχει καμία υποχρέωση. Αλήθεια, σας αρέσει να μειώνετε τους άντρες? Μάλλον κάποια πάθηση έχω. Που πάρει πιάνο ή άνοιξη γίνεται. Κάτσε το άγγιγμα του Μίδα. Ποιος είναι αυτός? Άσε, μην πεις. Κι άλλος μαλάκας. Αλλά και κανένα δύο-τρεις άλλες σε θέλουν. Τι γίνεται, βρε πουλάκι μου, σαν δεν σε φτάνει τράπουλα. Η Λίζα. Α, Θεέ μου, το σουφλέ. Και όλοι οι άλλοι. Δεν υπάρχει και κανείς κανονικός. Και εδώ που τα λέμε, δεν έχω και καμία φίλη ευτυχισμένη για περισσότερο από δύο μήνες. Ζητείτε νέος, ωραίος και κανονικός για πάνω από δύο μήνες. Στους κινηματογράφους.